Καλησπέρα. Είμαστε κάτω σχολείο σε προηγούμενο στο οποίο είμαστε όλοι και λιγότεροι λόγω καλοκαιρινή διάθεση. Αλλά σημασία έχει αυτή που είναι, όχι αυτή που δεν είναι. Σήμερα έχουμε ένα πρόσωπο που το γνωρίζουμε όλοι, τον κύριο Λεωνίδα Πούγια, ο υπαριστάμενο. Και αν ενδεχομένω κάποιοι από του συνεδεμένου ή από του που θα συνεδρίζουν, είναι ένα συνάδελφο που μέσα σε λίγα χρόνια τη κοινωνία μα απέδειξε τι εξαιρετικέ του ικανότητε. Αρνηματικό ακτινολόγο, αλλά με ισχυρή δράση, και έτσι κατηγορήθηκε και στη συνείδηση του ασφαλού τη κλινική μα, αλλά και στη συνείδηση του νοσοκομείου και στη συνείδηση άλλων νοσοκομείων, δεδομένου ότι συχνά έχουμε δείγματα που θέσει ο κ. Σουλία να πάει σε κάποιο άλλο νοσοκομείο να προσφέρει τι υπηρεσίε του για μια μέρα. Διότι για να μην ταλαιπωρηθεί ο ασθενή στη μεταπτυχή στο χέρι. Επομένω, είναι ένα απόκτημα για την κοινωνική μα. Είναι εξαιρετικά ικανό και σήμερα έχει ένα θέμα που έχει πολλέ δυσκολίε. Είναι πολύ σύνθετο και αφορά τι αρχαιολογικέ κοινωνίε. Και το οποίο θα μα το αναπτύξει, που η αρχαιολογία έχει επιλογή σε μεγάλο βαθμό σε μια κατάσταση που, όπω θα δείτε την παρουσίασή του, απασχολεί αρκετού ασθενεί, εμπλέκει αρκετέ ειδικότητε, νευρολόγου και άλλου, και πολλέ φορέ καταντάει να είναι και δυσεφή. Κύριε Πούγια, κύριε καθηγητά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια. Είναι μεγάλη μα τιμή να δουλεύουμε στο τμήμα αυτό που τα τελευταία χρόνια όλο και εξελίσσεται και βελτιώνεται. Και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις προσβάσεις αιμοκάθαρσης και όταν μιλάμε για πρόσβαση πρέπει να κάνουμε έναν αρχικό διαχωρισμό μεταξύ δύο μεγάλων κατηγοριών. Έχουμε την περιτοναϊκή κάθαρση, η οποία γίνεται με τη χρήση ενός καθετήρα ο οποίος εμφυτεύεται στην περιτοναϊκή χυλότητα. Μέσα από αυτόν τον καθετήρα μπορούμε να εγχύσουμε ειδικά διαλύματα και αξιοποιούμε στην προκειμένη περίπτωση το περιτόνιο, το οποίο λειτουργεί ως φίλτρο διακίνησης ουσιών μεταξύ του διαλύματος και του αίματος του ασθενούς. Και φυσικά υπάρχει και η πιο γνωστή σε όλους μας η αιμοκάθαρση, η οποία έχει να κάνει με διέλευση του αίματος του ασθενούς από μια τεχνητή συσκευή. Παίρνουμε το αίμα από μια πρόσβαση, το περνάμε από τη συσκευή να φιλτραριστεί και στη συνέχεια το επιστρέφουμε στον άρρωστο. Η αιμοκάθαρση γίνεται, όπως θα δούμε, με διάφορους τρόπους χλεβικής πρόσβασης. Εδώ έχουμε μία σχηματοποίηση της βασικής ανατομίας των φλεγών του ανωάκρου. Έχουμε το επιπολής φλεβικό δίκτυο που περιλαμβάνει τη βασιλική φλέβα που είναι επιταετός και την κεφαλική φλέβα. Και έχουμε και τις εντοβάθη φλέβες που είναι οι βραχιώνες, οι κερκιδικές και οι ολένιες, οι οποίες είναι δύο και πορεύονται πλάι-πλάι στις αντίστοιχες αρτηρίες. Και έχουμε φυσικά και τις διατετρώσεις φλέβες οι οποίες θέτουν σε επικοινωνία το εντοβάθη με το επιπολής φλεβικό δίκτυο. Με την αιμοκάθαρση, όπως είπαμε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καθαρίσουμε το αίμα του άρρωστου, να πάρουμε το αίμα, να το περάσουμε από μια συσκευή και να το επιστρέψουμε. Για να γίνει αυτό, θα χρειαστούμε μια πρόσβαση που θα μας επιτρέψει να το πάρουμε, να το κάνουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μπορούμε να κάνουμε αιμοκάθαρση από μια απλή φλέβα περιφερική? Όχι, δεν μπορούμε, γιατί μια απλή φλέβα έχει μικρή ροή. Μπορούμε να κάνουμε άραγε αιμοκάθαρση από μια αρτηρία η οποία έχει μεγάλες ταχύτητες ροής? Όχι, δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε κάθε τόσο να τσιμπάμε μια αρτηρία. Αυτό έχει επιπλοκές. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν οι φίστουλες και τα grafts, τα οποία είναι μια τεχνητή επικοινωνία που γίνεται χειρουργικά μεταξύ αρτηρίας και φλέβας. Στην πρώτη περίπτωση της φίστουλας έχουμε μια δημιουργία επικοινωνίας απευθείας της αρτηρίας με τη φλέβα. Έτσι, στη φλέβα ουσιαστικά αρχίζει και γίνεται μια αρτηριακή ροή που σιγά σιγά τη φουσκώνει, τη μεγαλώνει και μπορούμε να την παρακεντήσουμε. Δεν παρακεντούμε κοντά στη φίστουλα, παρακεντούμε κάποιο σημείο της φλέβας λίγο πιο πέρα. Υπάρχει το graft, το οποίο είναι μια επικοινωνία αρτηρίας και φλέβας με ένα συνθετικό μόσχευμα και υπάρχουν και οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες. Η φίστουλα είναι αυτό που προτιμάμε, γιατί έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερες επιπλοκές. Έχει όμως το μειονέκτημα ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο από τη στιγμή που θα σχηματιστεί, μέχρι να φουσκώσει αρκετά αυτή η φλέβα, η οποία είναι μια φλέβα του επιπολής δικτύου, δηλαδή ο χειρουργός αναστομώνει βραχιώνιο αρτηρία ή κερκιδική αρτηρία
με κεφαλική συνήθως ή και βασιλική φλέβα, γιατί θέλουμε μια επιφανειακή φλέβα η οποία είναι εύκολα προσεγγίσιμη. Χρειάζεται χρόνο λοιπόν για να φουσκώσει αρκετά αυτή η φλέβα, ενώ με την περίπτωση του graft, που είναι η δεύτερη επιλογή, μπορεί κανείς να παρακεντήσει κατευθείαν. Γιατί το graft είναι κάτι που εύκολα ψηλαπάται κάτω από το δέρμα και μπορεί κανείς να το τσιμπήσει. Έχει ήδη από την αρχή αρκετά μεγάλες ροές. Όμως είναι δεύτερη επιλογή, γιατί έχει μεγαλύτερο κίνδυνο θρόμωσης. Και τελευταία επιλογή είναι οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, οι οποίοι δημιουργούν αρκετά προβλήματα και δεν τους προτιμούμε. Βέβαια, κάποιες φορές οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν μείνει με άλλη λύση αιμοκάθαρσης, να μην έχουν άλλα σημεία για δημιουργία φίσπλας ή γκραφτ, οπότε πρέπει να μπουν καθετήρες. Και επίσης, κάποιες φορές χρησιμοποιούνται οι καθετήρες καθώς περιμένουμε μία φίσπλα να οριμάσει. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε ήδη, η αρτηριοφλεβική φίσπλα προτιμάται του γκραφτ όταν υπάρχει δυνατότητα. Και επίσης υπάρχει και μία ιεράρχηση θέσεων, δηλαδή πρέπει κανείς να ξεκινάει πρώτα από το περιφερικό τμήμα του άκρου, να κάνει πρώτα μία κερκιδοκεφαλική φίστουλα. Στη συνέχεια πάμε στη βράχιοκεφαλική και σε άλλες λύσεις. Αυτό έχει να κάνει με το ότι ξεκινώντας από τόσο το δυνατόν περιφερικότερα γίνεται, αφήνουμε ανεπηρέαστο το μεγαλύτερο τμήμα της ανατομίας για μελλοντικές κρίσεις, εφόσον αυτό χρειαστεί. Πλέον υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αρτηριοφλεβικής φίσπλας και τελείως διαδερμικά από την επεμβατική ακτινολογία. Εμείς αξιοποιούμε το γεγονός ότι στο εντοβάθι φλεβικό δίκτυο οι αρτηρίες με τις φλέβες πορεύονται πλάι-πλάι. Περνούμε ένα σειρματάκι στην αρτηρία και ένα στη φλέβα που βρίσκεται από δίπλα και πάνω από αυτά τα σειρματάκια μια ειδική συσκευή που με μαγνήτη ενώνει τα δύο. Στη συνέχεια περνάμε ένα ηλεκτρικό ρεύμα και δημιουργείται η επικοινωνία. Η επικοινωνία όμως γίνεται στο εντοβάθι φλεβικό δίκτυο. Όπως είπα προηγουμένως, για να είναι παρακεντήσιμη μια φλέβα εύκολα, πρέπει να είναι μια φλέβα του επιπολής δικτύου. Αυτό κάνουν οι χειρουργοί. Εμείς πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Φροντίζουμε να δημιουργήσουμε την αρτηριοφλεβική επικοινωνία πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται μια διατητρώσα φλέβα. Με τον τρόπο αυτό, η ροή εκτρέπεται ικανοποιητικά και στο επιπολής φλεβικό δίκτυο, φουσκώνουν αρκετά οι φλέβες οι επιπολής, κεφαλική και βασιλική, και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα, η απεικόνηση είναι σημαντική σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των ασθενών και στο προεγχειρητικό, σε έναν ασθενή που πρέπει να κάνει μία φίστουλα, είτε χειρουργικά είτε διαδερμικά. Πρέπει να κάνουμε μια προεγχειρητική χαρτογράφηση, η οποία συνήθως γίνεται με τον υπέρβο. Πρέπει να μελετήσουμε φυσικά τις αρτηρίες, να δούμε αν έχουν ωραία τριφασική κυματομορφή η βραχιόνιση και η κερκιδική αρτηρία υψηλών αντιστάσεων, όπως γνωστόν. Να δούμε αν υπάρχουν αποτιτανώσεις και να ενημερώσουμε τον χειρουργό πού υπάρχουν αυτές, γιατί μπορεί να τον δυσκολεύσει στους χειρισμούς. Στις φλέβες πρέπει να δούμε ότι είναι βατές, δεν έχουν υλικό μέσα, είναι ευπίεστες, ότι έχουν αναπνευστική διακύμανση, κάτι το οποίο δίνει πληροφορίες για το κεντρικότερο φλεβικό δίκτυο που μπορεί να μην είναι ορατό με τον υπέρυχο. Και επίσης σημαντικό είναι να μετρήσουμε τη διάμετρο και το βάθος των αγκείων. Βλέπουμε εδώ ότι τα αγκεία πρέπει να έχουν μια διάμετρο τουλάχιστον 2 χιλιοστών. Αυτό γιατί, αν είναι πιο μικρά, είναι δύσκολο τεχνικά να γίνει η αναστόμωση. Επίσης, αν είναι πιο μικρά, αν τα φλέβα πιο μικρή, είναι δύσκολο να οριμάσει, να φουσκώσει αρκετά μετά ώστε να επιτρέψει αιμοκάθαρση. Και πρέπει να είναι αρκετά επιφανειακή η φλέβα η οποία θα παρακεντείται, να βρίσκεται όχι παραπάνω από 5 με 6 χιλιοστά βάθος. Γιατί, όπως βλέπετε στην εικόνα δεξιά, και πρέπει να είναι μάλιστα αυτό να σημαίνει και για τουλάχιστον 10 εκατοστά μήκος. Γιατί όπως βλέπετε στην εικόνα δεξιά, η αιμοκάθαρση γίνεται με δύο βελόνες. Μία που παίρνει το αίμα, μία που επιστρέφει το αίμα στον άρρωστο. Οπότε θέλουμε ένα καλό κομμάτι φλέβας, το οποίο θα είναι αρκετά επιφανειακό και αρκετά μεγάλο, ώστε εύκολα να παρακεντείται και μπορεί να μπορεί ο άρρωστος να κάνει την αιμοκάθαρση. Είναι λίγο χρονοβόρα η εξέταση, αλλά έχει κάποια συγκεκριμένα βήματα και είναι αρκετά απλή στην εκτέλεσή της. Τώρα, αφού σχηματιστεί η φίστουλα, το φάσμα της αρτηρίας μετατρέπεται σιγά σιγά και γίνεται χαμηλών αντιστάσεων από υψηλών αντιστάσεων, ενώ στο φλεβικό δίκτυο αρχίζει αυξάνεται η ροή και αποκτά σιγά σιγά τα χαρακτηριστικά αυτά του αρτηριακού φάσματος. Δυστυχώς και οι φλέβες και τα γκραφτ μπορούν να εμφανίσουν διάφορα προβλήματα, τα οποία βλέπουμε εδώ σε αυτή την εικόνα, ας πούμε, μία σύνοψη. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να συμβούν, τα οποία τώρα θα δούμε ένα ξεχωριστά. Και πρώτο και καλύτερο είναι η αποτυχία ορίμανσης, να μην καταφέρει να δουλέψει μια φίστουλα.
Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Ένας, ας πούμε, είναι να υπήρχε μια σημαντική στένωση εκεί κοντά στην περιοχή που έγινε η αναστόμωση, μια αρτηριακή στένωση, ας πούμε, η οποία μπορεί να διέφυγε του προεκχειρητικού ελέγχου, ή μπορεί να ήταν εργώδης, δύσκολη η δημιουργία της αναστόμωσης, να μην έγινε πολύ καλή δουλειά και να είναι στενή η περιοχή της αναστόμωσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην έρχεται αρκετά μεγάλη ροή προς τη φλέβα, οπότε να μην καταφέρει να μεγαλώσει αρκετά. Επίσης, μια άλλη αιτία μπορεί να είναι ότι υπάρχουν πολλά φλεβικά παράπλευρα, τα οποία μοιράζουν τη ροή και δεν καταφέρνει ένα επίσημο αγκείο να μεγαλώσει αρκετά ώστε να είναι σε θέση να στηρίξει την αιμοκάθαρση. Υπερηχογραφικά, αν πάμε να δούμε τη φλέβα η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την αναστόμωση, θα δούμε ότι έχει μικρή διάμετρο, είναι κάτω από των 6 χιλιοστών και επίσης έχει χαμηλή ροή. Τη ροή μπορούμε να το μετρήσουμε χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο. Ουσιαστικά η ροή εξαρτάται από την ταχύτητα από την οποία περνάει το αίμα και από το μέγεθος του αγωγού από το οποίο περνάει το αίμα. Άρα, ξέροντας την ακτίνα του αγγείου και βλέποντας και την μέση ταχύτητα, μπορούμε να το υπολογίσουμε. Βέβαια, τα υπερηχογραφικά μηχανήματα συνήθως μπορούν να το βγάλουν και αυτόματα αυτό. Μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα ροής είτε στη φλέβα, αλλά σύμφωνα με ορισμένες μελέτες μπορούμε να το μετρήσουμε αρκετά αξιόπιστα και στην αρτηρία. Είναι λίγο πιο εύκολο γιατί η αρτηρία έχει πιο στρογγυλό σχήμα, ας πούμε, συνήθως, και μπορεί λίγο τεχνικά να είναι πιο εύκολο. Έχει κάποια διαφορά η τιμή η φλεβική από την αρτηριακή, αλλά προσεγγιστικά έχει φανεί ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και είναι αρκετά αξιόπιστο. Αφού οριμάσει μία φίστουλα, ένα πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι να παραδιευρυνθεί η φλέβα. Γίνεται μία κρυσοειδής διεύρυνση αυτής. Συνήθως αυτό δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, όμως αν το ανέβρισμα, αν ο κρυσός αυτός γίνει πολύ μεγάλος, μπορεί να δημιουργήσει να μην μείνει αρκετό ικανοποιητικό τμήμα φλέβας για παρακέτηση. Δεν θέλουν συνήθως οι νεφρολόγοι να τσιπάνε πάνω στο ανέβρισμα. Και επίσης μπορεί να δημιουργηθούν και προβλήματα αιμόστασης, γιατί είναι πιο δύσκολο να πατηθεί. Επίσης, μπορεί να πιάσει θρόμβο και να έχουμε εμβολικά φαινόμενα ή μπορεί να παραμορφωθεί κάπως έτσι η πορεία της φλέβας και λόγω αυτής της γεωμετρικής παραμόρφωσης τελικά να επηρεάσει και τη ροή, να γίνει πιο αργή και η ροή. Το φαινόμενο της υποκλοπής έχει να κάνει με το ότι παραφεύγει αίμα προς τη φλέβα, δηλαδή κλέβει αίμα η φίσπυλα, οπότε πάει λιγότερο αίμα προς το άκρο. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτωματολογία κολότητας και βλέπουμε εδώ μια εικόνα από τη βιβλιογραφία. Έχουμε το εγγύς και το άπο τμήμα της αρτηρίας που έχουν κατεύθυνση και τα δύο προς την περιοχή της αναστόμωσης, προς την φίστουλα. Και η θεραπεία σε αυτήν την περίπτωση είναι χειρουργικό ενδιαφέροντος. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές που μπορεί να κάνει ο αγιοχειρουργός με διάφορες αναστομώσεις για να σώσει το access και να μην χρειαστεί να εγκαταληφθεί. Το πιο σημαντικό όμως πρόβλημα από όλα και το πιο συχνό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι οι στενώσεις, που όταν συμβαίνουν μπορεί στο τέλος να οδηγήσουν και σε θρόμβωση και να χαθεί η πρόσβαση. Οι στενώσεις μπορούν να μελετηθούν με διάφορες απεικονιστικές μεθόδους. Κατά τη γνώμη μου, για το περιφερικό άκρο η καλύτερη μέθοδος είναι ο υπέρυκος, ενώ για τις πιο κεντρικές στενώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αξονική τομογραφία αλλά και τη φιστουλογραφία. Σε υπερηχογραφικό επίπεδο, μία στένωση θα εκδηλωθεί με τα συνήθεια ευρήματα, όπως μειωμένο εύρος αυρού στο B-mode. Θα έχουμε μία νομιογένεια του χρώματος στην περιοχή της στένωσης, το aliasing. Και επίσης θα έχουμε παθολογικό φάσμα με αυξημένες ταχύτητες. Και έχουμε και κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Αν μετρήσουμε την ταχύτητα στη στένωση και την ταχύτητα περίπου 2 εκατοστά πριν τη στένωση, ανάλογα με το ποιο σημείο της ανατομίας βρισκόμαστε, όπως βλέπετε σε αυτή την εικόνα, να βαθμονομήσουμε κιόλας τη στένωση για να κρίνουμε αν είναι σημαντική ή όχι. Βέβαια, συνήθως είναι και κλινικό το ζήτημα. Δηλαδή, αν δυσλειτουργεί μια φίστουλα αιμοκάθαρσης και βρούμε μια στένωση, σημαίνει ότι μάλλον είναι σημαντική. Και αρκεί να δούμε το μειωμένο εύρος του αυρού και να συμπεράνουμε ότι δημιουργεί πρόβλημα. Όταν φτάσει στο σημείο να θρομβώσει, στο σημείο να θρομβώσει η φίστουλα, αυτό θα εκδηλωθεί με μια φλέβα η οποία είναι μη ευπίεστη, δεν παίρνει χρώμα, έχει μέσα οικογενές υλικό. Ενώ το αρτηριακό φάσμα, δεδομένου ότι θα χαθεί πλέον η επικοινωνία με τη φλέβα, γίνεται ξανά ένα φάσμα ψηλών αντιστάσεων, τριφασικό όπως ήταν πριν τη δημιουργία της φίστουλας.
Αυτές εκεί ντόκι είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες που χρησιμοποιούν οι νεφρολόγοι για την αιμοκάθαρση. Και στις οδηγίες τους λέει ότι δεν υπάρχει νόημα να γίνεται προσωπτοματικός υπαρχικογραφικός έλεγχος στους αιμοκαθαρόμενους. Αλλά μία φορά το μήνα ένας νεφρολόγος πρέπει να ελέγχει κλινικά, να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της αιμοκάθαρσης κλινικά. Και στην περίπτωση που δει ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, κάποιο πρόβλημα, τότε παραπέμπει για υπερηχογραφική ή εξέταση ή για φυστουλογραφία ή κάποια άλλη εξέταση για να διαπιστώσει ακριβώς τι συμβαίνει. Για την ακτινολογική διάγνωση, λοιπόν, θα έχουμε, όταν φτάσει ένας ασθενής σε εμάς, θα έχουμε ήδη τις κλινικές πληροφορίες. Είναι σημαντικό να μας πει ο νεφρολόγος τι ακριβώς συμβαίνει στην αιμοκάθαρση, για να μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Μπορεί να μας πει, ας πούμε, ότι δυσκολεύεται να κλείσει η παρακέντηση μετά την αιμοκάθαρση. Αυτό θα μας δείξει ότι υπάρχει κάποια κεντρικότερη στένωση που αυξάνει τις πιέσεις. Μπορεί να μας πει ότι δυσκολεύονται να παρακεντήσουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έρχεται αρκετό αίμα προς τη φλέβα. Άρα θα υπάρχει μια στένωση κοντά στην περιοχή της φίστουλας, της αναυτόμωσης. Όλες αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνται και βοηθούν για τη διάγνωση και επίσης το να ξέρουμε τι είδος φίστουλας ή τι τύπου γκραφτ έχει τοποθετηθεί είναι σημαντικό, γιατί όπως θα δούμε τώρα στη συνέχεια, οι στενώσεις γίνονται συνήθως σε συγκεκριμένες θέσεις, σε χαρακτηριστικές θέσεις. Για παράδειγμα, στην κερκιδοκεφαλική φίστουλα, μεταξύ κερκιδικής αρτηρίας και κεφαλικής φλέβας, η μπρέσα τσιμίνων αυτή η φίστουλα, η στένωση συμβαίνει συνήθως κοντά στην αναστόμωση αρτηρίας και φλέβας. Ενώ στη δεύτερη σε ιεραρχία φίστουλα, στη βράχιο κεφαλική, η στένωση συμβαίνει συνήθως στην περιοχή του τόξου της κεφαλικής φλέβας. Είναι το τελικό σημείο της κεφαλικής φλέβας, εκεί που βρίσκει την μασχαλία φλέβα για να σχηματίσει την υποκλίδιο φλέβα. Η βραχιοβασιλική φίστουλα χαρακτηρίζεται συνήθως από στενώσεις που συμβαίνουν στη βασιλική φλέβα κοντά στη μασχαλία χώρα. Ενώ τα τεχνητά γκραφτ συνήθως εμφανίζουν στενώσεις οι οποίες συμβαίνουν στην περιοχή της φλεβικής αναστόμωσης. Έχοντας λοιπόν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες, ξέροντας τι είδος αναστόμωση έχει ο άρρωστος, πολλές φορές μπορούμε να βάλουμε κατευθείαν τον υποβολέα στο σημείο και να βρούμε χωρίς να ταλαιπωρηθούμε, γιατί συνήθως είναι και λίγο μπερδευτική η ανατομία. Μπορεί να έχουν ανεπρίσματα οι άρρωστοι, να έχουν παράπλευρα, αλλά ξέροντας όλα αυτά, μπορούμε λίγο να καθοδηγηθούμε. Βέβαια, αυτά είναι οι χαρακτηριστικές θέσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι στενώσεις στους ασθενείς αυτούς μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε σημείο. Από την περιοχή της αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης μέχρι και το δεξιό κόλπο. Μπορεί να έχουμε και κεντρικές στενώσεις. Οι κεντρικές στενώσεις δεν είναι φυσικά εύκολο να αναδειχθούν με τον υπέρυκο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξονική τομογραφία ή να χρησιμοποιηθεί και φυστουλογραφία που είναι το gold standard. Βλέπουμε εδώ μια περίπτωση ασθενούς από το νοσοκομείο μας που εμφανίζει μια στένωση εκεί λίγο στην άνω κύλη φλέβα και ουσιαστικά και στην αριστερή ανώνυμο φλέβα με έντονο φλεβικό παράπλευρο στο θωρακικό τοίχωμα και στο νοσοθωράκιο, και δεξιά έχω μια εικόνα από τη βιβλιογραφία που ουσιαστικά είναι ένα άρθρο που τι μας λέει, ότι εάν θέλουμε μπορούμε με κατάλληλο απεικονιστικό πρωτόκολλο να μελετήσουμε όλη την ανατομία με την αξονική τομογραφία. Δεν είναι μόνο για τις κεντρικές στενώσεις, μπορούμε να δούμε και την ίδια τη φίστουλα. Βέβαια δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην καθημερινή πράξη αυτή η μέθοδος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι και στο άνω άκρο υπέρυχος παρέχει καλές πληροφορίες, δίνει και λειτουργικές πληροφορίες και είναι μια ικανοποιητική εξέταση. Η φυστουλογραφία είναι το gold standard, μας δίνει λεπτομερείς εικόνες όλης της ανατομίας. Είναι εύκολη τεχνικά εξέταση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν είναι και πολύ διαθέσιμη. Δεν είναι πολλά τα νοσοκομεία που έχουν τμήματα επεμβατικής ακτινολογίας. Και ακόμα και νοσοκομεία που έχουν τμήματα επεμβατικής ακτινολογίας, δεν είναι και πολλοί οι επεμβατικοί ακτινολόγοι που τους αρέσει να ασχολούνται με αυτό το κεφάλαιο. Αλλά είναι μια αρκετά εύκολη εξέταση. Αρχή να τοποθετήσουμε μια βελόνα ή ένα πολύ μικρό καθετήρα, συνήθως στη φλεβική πλευρά, κάποιες φορές και στην αρτηριακή πλευρά, εξαρτάται, και μπορούμε να δούμε όλη την ανατομία. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα, δείχνει την αρτηρία, τη φλέβα και την περιοχή της αναστόμωσης. Με τη φυστουλογραφία, το καλό είναι ότι μπορούμε στην ίδια συνεδρία, εφόσον διαπιστώσουμε κάποιο πρόβλημα, να παρέμβουμε και θεραπευτικά. Και βλέπετε εδώ μία σύνοψη όλων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας
για να κάνουμε τις διαδερμικές θεραπείες. Και εδώ έχουμε τα ευρήματα των μελετών, της βιβλιογραφίας και της κατευθυντήριας οδηγίας. Συνοψίζοντας, έχουμε να πούμε τα εξής. Σε περίπτωση στενώσεων, η πρώτη επιλογή είναι η απλή αγκιοπλαστική με μπαλόνι. Στις φλέβες όμως, πολλές φορές οι στενώσεις είναι πολύ ανθεκτικές, είναι πολύ σκληρές. Φτάνουμε στο σημείο λοιπόν κάποιες φορές να φουσκώνουμε τα μπαλόνια όσο πάει και στο τέλος σκάνε πριν ανοίξει η στένωση. Υπάρχουν λοιπόν στο εμπόριο κάποια μπαλόνια υψηλών πιέσεων που φτάνουν μέχρι 30-35 ατμόσφαιρες, τα οποία μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα στους περισσότερους ασθενείς. Κάποιες φορές με τα μπαλόνια αυτά μπορεί να καταφέρουμε να ανοίξουμε τις στενώσεις, όμως υποτροπιάζουν οι στενώσεις. Αυτό γιατί το μπαλόνι ερεθίζει, ας πούμε, το ενδοθήλιο και γίνεται μια αντίδραση του ενδοθήλιου, μια υπερπλασία. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος υπάρχει μια άλλη λύση στο εμπόριο. Είναι τα drug eluting balloons. Είναι κάποια μπαλόνια που έχουν πάνω ένα ειδικό φάρμακο, το οποίο υποστηρίζεται ότι είναι σε θέση να εμποδίσουν κατά κάποιο τρόπο την αντίδραση αυτή των κυττάρων στην περιοχή της αγκιοπλαστικής και να αποτραπεί έτσι η υποτροπή της στένωσης. Τα στέντ έχει φανεί ότι είναι καλό να αποφεύγονται. Έχουν τα χειρότερα αποτελέσματα. Ακριβώς διότι ερεθίζουν το εντοθέλιο και διηθούνται σιγά-σιγά από την αντίδραση του έσω χιτώνα και προκαλούν αποφράξεις. Τα επικαλυμμένα στέντ είναι αρκετά καλά, έχουν καλά αποτελέσματα γιατί λύνουν αυτό το πρόβλημα, όμως είναι ακριβά, απαιτούν μεγάλα υλικά, πρέπει να κάνουμε μεγάλες τρύπες στα αγκία, μπορεί να έχουμε δυσκολίες στην αιμόσταση. Βέβαια, πρέπει να τα έχουμε διαθέσιμα, διότι σε περίπτωση ρήξης μιας φλέβας μετά από αγκιοπλαστική, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαγκίωση. Επίσης, είναι πολύ αποτελεσματικά στην περίπτωση των γκραφτ, γιατί όπως είπα προηγουμένως, οι στενώσεις αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνουν στην περιοχή της αναστόμωσης του γκραφτ με τη φλέβα. Και σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν σαν μια τεχνητή προέκταση του χειρουργικά τοποθετουμένου γκραφτ. Εδώ βλέπουμε κάποια περιστατικά από το τμήμα μας. Μία αγκιοπλαστική σε περιαναστομωτική στένωση, η οποία έγινε με μπαλόνι 6 χιλιοστών. Μία στένωση του τόξου της κεφαλικής φλέβας, βελτίωση της βαθότητας μετά την αγκιοπλαστική. Άλλη μία στένωση φίστουλα στην περιοχή του τόξου της κεφαλικής φλέβας. Βλέπετε τον μπαλόνι έχει κάνει ένα γουέ στην περιοχή που είναι πιο δύσκολη. Κάνει μια κλεψίδρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αλλά μετά την αγκιοπλαστική έχει ικανοποιητικά αυξηθεί το εύρος του αυλού και βλέπετε και ένα παράπλευρο δεν υπάρχει πια που στην πρώτη εικόνα υπήρχε. Και εδώ είναι μια αγκιοπλαστική με μπαλόνι υψηλών πιέσεων 8 χιλιοστών σε μια βασιλική φλέβα. Τα μη επικαλυμμένα στέντ, όπως είπα και προηγουμένως, είναι καλό να αποφεύγονται. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό στο οποίο έχει τοποθετηθεί στέντ σε άλλο νοσοκομείο, έχει έρθει σε εμάς για φυσιολογραφία. Βλέπουμε στην αριστερή ανώνυμο φλέβα ότι είναι σαν σκοροφαγωμένο το αγκείο μέσα στο στέντ, γιατί έχει διηθηθεί από ενδοθήλιο. Και ένα ακόμα στέντ που έχει τοποθετηθεί στο ύψος της μασχάλης περίπου, έχει πλήρη απόφραξη. Τώρα, σε περίπτωση θρόμβωσης, η επεμβατική τεχνολογία πάλι μπορεί να βοηθήσει, αρκεί όπως και σε άλλες θρομβώσεις να έρθει ο ασθενής νωρίς. Διότι αν αργήσει να έρθει και οργανωθεί ο θρόμβος, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Οι θρομβώσεις, όπως είπα προηγουμένως, συμβαίνουν πιο συχνά στα γκραφτ. Τα γκραφτ στενεύουν συνήθως στην περιοχή που αναστομώνονται με τη φλέβα. Άρα μπαίνει το αίμα στο γκραφτ, δυσκολεύεται να βγει. Το γκραφτ είναι κάτι συνθετικό, κάτι τεχνητό, δεν έχει κλάδους να εκτονωθεί λίγο η πίεση, να φύγει, να βρει άλλο δρόμο το αίμα. Οπότε γίνεται μια ασυμπίεστη κολόνα αίματος και σιγά-σιγά που έχει τάση να θρομβώνει. Μπορούμε να παρακεντήσουμε με θικάρια με δύο κατευθύνσεις αντικριστά το γκραφτ και να βάλουμε διάφορα υλικά μέσα, ακόμα και απλά μπαλόνια με τα οποία προσπαθούμε να σπάσουμε το θρόμβο και να τον απομακρύνουμε. Θα μου πείτε τώρα και πού πάει αυτός ο θρόμβος. Αυτό το έμβολο πάει προς τον πνεύμονα. Αλλά έχει φανεί από τη βιβλιογραφία ότι ασθενείς που έχουν κάνει ακόμα και πολλαπλά επεισόδια θρομβεκτομών για να σώσουν τις φίστουλες και τα γκραφτ, δεν έχει φανεί αυτό να προκαλεί αύξηση των πνευμονικών πιέσεων. Φυσικά πρέπει να αντιμετωπιστεί, αφού κάνει κανείς θρομβεκτομή, να αντιμετωπίσει και την υποκείμενη στένωση, η οποία ήταν και η αιτία της θρόμβωσης. Και πάμε να δούμε τώρα δύο λόγια για τον άλλον τύπο πρόσβασης αιμοκάθαρσης, που είναι η κεντρική φλεβική καθετήρηση.
Δεν τους προτιμούμε, όπως είπα και προηγουμένως, στους κεντρικούς φυλετικούς καθετήρες, διότι δημιουργούν πολλά προβλήματα. Όπως για παράδειγμα, μπορούν να πιάσουν μικρόβια, έχουμε λοιμώξεις, οι ασθενείς μπορούν να γίνουν συμπτικοί. Καταστρέφουν τις φλέβες. Σιγά-σιγά οι φλέβες στενεύουν γύρω από τον καθετήρα και αποπράσουν. Μπορούν να τοποθετηθούν λάθος, να έχουμε το λεγόμενο κίνκινγκ του καθετήρα να δυσλειτουργεί ή να μπουν σε έκτοπη θέση. Διάφορα προβλήματα που αυτό που θα επιφέρουν θα είναι η εγκατάλειψη σιγά σιγά των περιοχών πρόσβασης. Συνήθως ξεκινάμε από δεξιά σφαγίτιδα, κάποια στιγμή θα πρέπει να βγάλουμε τον καθετήρα, δεν θα λειτουργεί. Πάμε αριστερή σφαγίτιδα, μετά θα πάμε στις μυρίες φλέβες. Θα χαλάσουν όλες οι φλέβες του αρρώστου, οπότε κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να ψάχνουμε πιο ας πούμε, εξωτικές θέσεις πρόσβασης, όπως είναι η κάτω κύλη φλέβα ή η υπατική φλέβα. Και στο τέλος, ο ασθενής θα μένει χωρίς πρόσβαση αιμοκάθασης και δυστυχώς δεν θα καταφέρει να επιβιώσει. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα ενός αριστερού μυριαίου καθετήρα, ο οποίος έχει μπει χωρίς ακτινοσκόπηση και έχει τύχει, έπεσε μέσα σε ένα κλαδάκι εκεί, σε ένα κλάδο ο οποίος πηγαίνει προς το σύστημα των αζύγων. Μικρός κλάδος, οπότε δεν μπορούσε να στηρίξει την αιμοκάθαρση, βούλωνε, βεντουζάριζε ο καθετήρας στο τοίχωμα και έτσι ήρθε στον αγκιογράφο ο ασθενής και με ακτινοσκόπηση, απλά με ένα σειρματάκι, διορθώσαμε τη θέση του προς τη λαγόνη φλέβα και ο καθετήρας άρχισε να λειτουργεί ξανά. Ένα άλλο περιστατικό από το τμήμα μας, καθετήρας που δυσλειτουργούσε δεξιός φαγητηδικός και βλέπετε και στην αξονική τομογραφία υπάρχει ένα σχηματισμός ο οποίος είναι σε επαφή με το άκρο του καθετήρα. Αυτό είναι ένα σιθ ηνικής, έτσι λέγεται, ηνικής, το οποίο συχνά σχηματίζεται πέριξ του άκρου του καθετήρα και κλείνει τα στόμια του. Όταν κάνουμε φλεβογραφία μέσα από τον καθετήρα θα δούμε ουσιαστικά ότι το σχιαγραφικό μας αντί να πάει προς την καρδιά παλινδρομεί γιατί δεν εμποδίζεται από αυτό το σιθ και φεύγει προς τα πίσω. Εδώ βλέπουμε από τη βιβλιογραφία ένα σχήμα πώς είναι αυτό το σιθ ηνικής γύρω από τον καθετήρα και αν θέλουμε να σώσουμε την πρόσβαση αιμοκάθαρσης γιατί όπως είπα προηγουμένως πρέπει να τις κρατάμε με νύχια και με δόντια τις προσβάσεις γιατί είναι πολύτιμες για τους αρρώστους. Για να μην εγκαταλείψουμε την πρόσβαση, υπάρχει λύση να μπούμε και βγάλουμε τον καθετήρα. Υπάρχει λύση να μπούμε από τη μυριαία πλεύα με ένα σνέρ και να καταφέρουμε να προσπαθήσουμε να πιάσουμε γύρω-γύρω τον καθετήρα και να τον ξύσουμε, να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε αυτό το υλικό. Το οποίο μπορεί και να μην καταφέρουμε να το βγάλουμε από το σνέρ, θα εμβολήσει στον πνεύμα, αλλά και πάλι έχει φανεί ότι αυτό συνήθως δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Το κλασικό πρόβλημα που δημιουργούν οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, η στένωση των φλεβών. Βλέπετε εδώ ένα περιστατικό, έχει έναν μόνιμο υποκλίδιο καθετήρα αριστερά και έχει κλείσει ανώνυμος φλέβα. Δεν σχιαγραφείται εδώ σε μια φιστουλογραφία. Παραδόξως αυτή η ασθενής είχε και φίστουλα. Δηλαδή είχαν φτιάξει φίστουλα στο αριστερό χέρι ενώ υπήρχε ήδη ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας. Ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει αυτή η φίστουλα. Όταν υπάρχει ένας καθετήρας εκεί πέρα που μειώνει τον αυλό της φλέβας. Παραδόξως, αυτή η ασθενή σε αυτή την κατάσταση κατάφερνε και έκανε αιμοκάθαρση. Βλέπετε εδώ ένα πολύ πλούσιο παράπλευρο στο χέρι και κατάφερε να κάνει αιμοκάθαρση διότι είχε μια τεράστια εσωμαστική φλέβα και όλη η αιμοκάθαρση γινόταν μέσα από τον αριστερό μαστό της. Προφανώς και είχε ένα τεράστιο αριστερό μαστό με φοβερό ίδημα η γυναίκα. Που ήταν και η αιτία για την οποία ζητήθηκε η απεικόνηση και η διενέργεια της φυστηλογραφίας από το τμήμα μας. Εδώ έχουμε μια νεαρή κοπέλα 25 ετών, η οποία έκανε περιτοναϊκή κάθαρση και κάποια στιγμή ήρθε στο νοσοκομείο με κοιλιακό άλγος. Δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρο αν έχει πιάσει κάποιο μικρόβιο καθετήρας αιμοκάθαρσης, γιατί υπήρχε και ένα έβριμα στην αξονική τομογραφία, έτσι μια πάχυνση της πολυκοειδούς απόβεσης που είχε και οπισθοτυπλική πορεία. Και έτσι αποφασίσανε τελικά οι χειρουργοί να τη χειρουργήσουν να τη κάνουν αυτή τη σχολικοειδεκτομή. Έγινε η σχολικοειδεκτομή. Μετά το χειρουργείο έριξε αιμοσφαιρίνη η άρρωστη, εμφάνισε σημεία αιμορραγίας. Και όπως βλέπουμε εδώ στην αξονική, είχε μια ενεργό εξαγγείωση, η οποία εκτονωνόταν προς υφυπατικά, προς την περιοχή του Μόρισον, που είναι και το κατωφερέστερο σημείο της περιτοναϊκής κοιλότητας σε ήπια θέση. Και βλέπουμε στην αγκιογραφία της άρνωμης εντερίου αρτηρίας, επιβεβαιώνεται η εξαγγείωση στην περιοχή των κλιπς, έγινε εμβολισμός
και είχαμε καλά αποτελέσματα με διακοπή της εξαγγείωσης. Δεν έκανε ισχυμία το έντερο, πήγε αρκετά καλά. Όμως με αυτά και με τα άλλα, αιμορραγία στην κοιλιά, περιτονίτιδα κτλ., δεν μπορούσε πλέον η ασθενής να κάνει περιτοναϊκή κάθαρση. Οπότε έπρεπε να τοποθετηθεί ένας κεντρικός φλεβικός καθετήρας. Μπήκε λοιπόν ένας κεντρικός φλεβικός καθετήρας χωρίς ακτινολογική καθοδήγηση, ο οποίος όπως βλέπετε δεν είναι σωστά τοποθετημένος. Δεν έχει καταλήξει στο δεξιό κόλπο. Είναι ψηλά, βεντουζάρει προφανώς το τείχομά του στην άνω κύλη φλέβα και δεν μπορούσε να κάνει αιμοκάθαρση. Οπότε στη συνέχεια έρθε στον αγγιογράφο και εμείς έχουμε όλα τα μέσα. Έχουμε ακτινοσκοπική καθοδήγηση, έχουμε υπηρογραφική καθοδήγηση. Μπήκε ένας πιο μακρύς και τεκμηριώσαμε πριν φύγει ότι έχει φτάσει στο σημείο που το θέλουμε για να κάνει την αιμοκάθαρσή της. Στη συνέχεια έγινε και η μονιμοποίηση του καθετήρα σε δεύτερο χρόνο. Πήγε καλά γενικά η άρρωστη. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, είναι πολύ σημαντικές οι κλινικές πληροφορίες όταν κάνουμε μια απεικονιστική προσέγγιση ενός αρρώστου που κάνει αιμοκάθαρση, να ξέρουμε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα στην αιμοκάθαρση. Μας βοηθάει πολύ για τη διάγνωση. Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν αρχίζει κλινικά ο νεφρολόγος και διαπιστώνει μια δυσλειτουργία, αυτό σημαίνει ότι είναι μια επαπειλούμενη πρόσβαση, είναι θέμα χρόνου να χλύσει. Άρα, αξίζει τον κόπο να γίνει μια προσπάθεια θεραπείας από τους επεμβατικούς ακτινολόγους και έτσι απαιτείται μια καλή συνεργασία με τους νεφρολόγους ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτούς τους αρρώστους, οι οποίοι πρέπει να ξέρουμε ότι και για αγκιοπλαστική να έρθουν, πολλές φορές πρέπει να έρθουν και για νέες συνεδρίες, να επιμείνουμε. Γενικά, πρέπει να προσπαθούμε να κρατήσουμε τις προσβάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Με ένα παραγωγικό τρόπο, βήμα-βήμα, παρουσιάσατε πράγματα που έχουν δυσκολία και αφορούν πληθυσμούς ανθρώπων που η ζωή τους γίνεται πολλές εξαιτίας αυτού. Δηλαδή, δεν ανησυχούν για τα νεφράγοντα στρατήφια, αλλά ανησυχούν για τα διαρκή επαναλαμβανόμενα προβλήματα που είναι, παρουσιάζουν οι επικοινωνίες. Και μας το είπατε με έναν τρόπο απλό, αλλά τα διάφορα λοιπόν που μιλήσατε, νομίζω αυτό είναι να καταλάβουμε ότι καθόλου απλό. Και είναι και επαναλαμβανόμενο. Οι ασθενείς δεν παντρεύονται μόνο. Το που μπορεί να παντρευτεί και τον ακτινολόγο. Εάν ο ακτινολόγος είναι ικανός να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις και μας δείξατε με ποιους πολλαπλούς τρόπους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση για τους συναδέλφους εδώ ή τους είναι παρακολουθούν ή κάποιο σχόλιο. Θα ρωτήσω κάτι, τα κάτι που παντούς έχουν ενδείξει. Γιατί μας είπατε ότι είναι πολύ σκληρό όντως, οι στένωσες είναι σκληρές. Ναι. Και έκανε και υποτροπές, δηλαδή δεν είναι και εύκολο. Γιατί οι φλέβες είναι το, νομίζω, το πιο δύσκολο πράγμα, ίσως. Αλλά τα κάτι που παντούς θα είχαν νόημα. Έχουν ένα νόημα, ακριβώς γιατί γύρω από τις φλεβικές στενώσεις υπάρχει μια ένωση και το κάτι που παντούς μπορεί να, κάπως να συγκόψει αυτή την ένωση. Και μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και τα μπαλόνια υψηλών πιέσεων συνήθως και αυτά το ίδιο πράγμα κάνουν. Δηλαδή, καταφέρνουν και σχίζουν αυτή την ίνωση που υπάρχει γύρω-γύρω. Αν δεις δηλαδή ότι σταματάει να εκπίσταται αυτή η κλεψιδροειδή διαμόρφωση στο μπαλόνι και ανοίξει στένωση, θεωρητικά έχει καταφέρει να τη φτιάξει. Βέβαια, υπάρχει και το πρόβλημα τη υποτροπή μετά, το οποίο αντιμετωπίζεται με αυτά τα μπαλόνια που φέρνουν το φάρμακο. Που εμποδίζει την υπερπλασία του έσου κοιτώνα ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε τα cutting balloons, αλλά γενικά περιγράφεται στη βιβλιογραφία κάτι που τα χρησιμοποιούν. Ναι. Δεν έχει τύχει να χρειαστούμε με την έννοια ότι με κάποια υψηλών πιέσεων που έχουμε χρησιμοποιήσει, έχουμε καταφέρει να έχουμε ανοίξει τις στενώσεις. Ίσως είχαμε παλιότερα. Δεν θυμάμαι. Αν είχαμε παλιότερα κάποιε στενώσεις. Τα περισσότερα που σήμερα χρησιμοποιούν είναι βράδυ από τον παλαιό σκοπό τη μείωση τη επαναστέλνωση. Αλλά αν είναι κάτι το οποίο δεν ανοίγει, με την υψηλό πιέση των υπόλοιπων. Σε ειδικέ δαπέτειε. Να δώσω πω σε αρτέρια στον Λεωνίδα, ο οποίο έχει πάρει αγκαλιά αυτό το αντικείμενο που είναι πολύ ειδικό και πολύ δύσκολο γιατί και οι ασθενείς είναι πολλές φορές στο εξωτερικό. Ξεκινήσαμε προσπάθεια με τη δημιουργία φίστουλας, έχουμε άλλα δύο περιστατικά την Παρασκευή.
Είναι πολύ σημαντική η επέμβαση για τους ασθενείς αυτούς που ανελώσουν το υλικό των επεμβάσεων. Ελπίζω κάποτε να το αναπτύξουμε αυτό και οι συνάδελφοι. Και οι προσπάθειες δεν γίνονται. Είναι ένα θετικό αντικείμενο. Οι κλέβες είναι πάρα πολύ δύσκολες από ό,τι οι Αλγερίες, γιατί αν παρεξεθενέσουν, κλείσουν πολύ δύσκολο. Και... Κάποια ερώτηση για το άλλο σχόλιο. Ίσως θα δούμε την πολυπλοκότητα του πνεύματος από τα περιστατικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, τα δικά μου περιστατικά που ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κούγια που τα μοιράστηκε μαζί μου. Είναι, νομίζω, ακόμα πιο ιδιαίτερα. Λοιπόν, το πρώτο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 78 ετών, η οποία έφερε μια βραχιοκεφαλική φίστουλα. Αυτή η φίστουλα, όπως είπαμε, είναι η δεύτερη σε ιεραρχία που προτιμάται από τους αγκιοχειρουργούς για πρόσβαση. Παρέμεινε λειτουργική για 12 χρόνια και το τελευταίο δίμηνο πριν να ζητήσουν τη βοήθειά μας είχε παρατηρηθεί από τους νεφρολόγους τη λειτουργία αυτής, η οποία εκδηλώθηκε με αύξηση των πιέσεων εντός της, με αργές ταχύτητες μέσα στο μηχάνημα αιμοκάθαρσης, καθώς και με δυσκολία αιμόστασης μετά την αφαίρεση των βελόνων της αιμοκάθαρσης. Εδώ βλέπουμε το σημείο της αναστόμωσης. Αποκτήσαμε αρτηριακή πρόσβαση διαμέσου της κερκιδικής αρτηρίας και στη συνέχεια προωθήσαμε τον καθετήρα μας στη βραχιόνιο αρτηρία, από την οποία και αρχίσαμε να αποκτούμε τις αγγιογραφίες. Εδώ είναι, όπως είπα και πριν, το σημείο της φίστουλας. Και εδώ έχουμε δύο κυρσοειδείς διευρύνσεις της κεφαλικής φλέβας, οι οποίες όμως δεν χρήζουν κάποιας αντιμετώπισης από εμάς. Εφόσον δεν βρήκαμε κάποια στένωση στο σημείο της αναστόμωσης, προχώρησαμε εγκύτερα στο φλεβικό δίκτυο, γιατί όπως είπε ο κύριος Κούγιας, η στένωση μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε σημείο μέχρι και το δεξιό κόλπο. Εδώ βλέπουμε με το πράσινο βέλος την κεφαλική φλέβα, με το κόκκινο βέλος την υποκλίδιο, και στο σημείο του τόξου της κεφαλικής φλέβας βλέπουμε μια σημαντική στένωση, την οποία και με το κίτρινο βέλος, την οποία και επιχειρήσαμε να διορθώσουμε. Εδώ βλέπουμε και σχηματισμό παράπλευρου δικτύου στην προσπάθεια του αίματος να παρακάμψει τη στένωση. Έγινε απόπειρα αγκιοπλαστικής με μπαλόνι 8 χιλιοστών, η οποία όμως απέβη ανεπιτυχής και λόγω έλλειψης καταλληλότερου υλικού του μπαλονιού υψηλών πιέσεων που συζήτησαμε προηγουμένως, η ασθενής χρειάστηκε να έρθει σε δεύτερο χρόνο ξανά στον αγκιογράφο. Την επόμενη φορά που ήρθε, βλέπουμε ότι η στένωση είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Χρησιμοποίησαμε ένα μπαλόνι υψηλών πιέσεων διαμέτρου 10 χιλιοστών και όπως βλέπετε στην τελική αγκιογραφία πράγματι βελτιώθηκε η βατότητα της φλέβας. Αυτό ήταν το πρώτο περιστατικό. Περνάμε στο δεύτερο. Πρόκειται για μια ασθενή 74 ετών, η οποία έφερε έναν μόνιμο μοιραίο κεντρικό φλεβικό καθετήρα λόγω εξαντλήσεως όλων των υπόλοιπων σημείων για δημιουργία φίστουλα. Ο οποίος όμως, λόγω του ότι είχε εμφανίσει λίμωξη, χρειάστηκε να αφαιρεθεί. Έγινε απόπειρα τυφλά από άλλους συναδέλφους να τοποθετηθεί αριστερός σφαγητικός καθετήρας ανεπιτυχής απόπειρες, όπου πράγματι όταν ήρθε στον αγκιογράφο διαπιστώσαμε κατά την αγκιογραφία μας ότι υπήρχε μια σημαντική στένωση εδώ στην άνω κύλη φλέβα,
την οποία με χειρισμούς καταφέραμε υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση και ξεπεράσαμε με το σύρμα μας και τοποθετήσαμε έναν κεντρικό φλογικό καθετήρα σφαγητηδικό. Η ίδια ασθενής 8 μήνες μετά εμφανίζεται σε συμπτική κατάσταση, η οποία αποδόθηκε στον κεντρικό φλεβικό καθετήρα που είχε το σφαγητηδικό, οπότε και πάλι χρειάστηκε η αφαίρεση αυτού, η απομάκρυνση αυτού του καθετήρα. Έγινε εκ νέου έλεγχος και των σφαγητήδων και των μυριαίων αγγείων, για να δούμε αν παρέμεναν θρομβωμένα, μήπως μπορούσαμε να γλιτώσουμε το πιο extreme βήμα στο οποίο έχουμε προβεί εν τέλει. Παρέμεναν πράγματι θρομβωμένα και γι' αυτό το λόγο προβήκαμε στην διοσφυϊκή απευθείας παρακίνηση της κάτω κύλης φλέβας υπό κτηνοσκοπική καθοδήγηση, συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας οδηγά σημεία από προηγηθήσα αξονική της συγκεκριμένης ασθενούς. Τοποθετήθηκε στο τραπέζι του αγκιογράφου ασθενής σε πριν θέση και έγινε παρακέντηση της κάτω κύλης φλέβας και διαμέσου αυτής καθετηριασμός του δεξιού κόλπου και τοποθέτηση καθετήρα αιμοκάθαρσης 15 Friends. Τώρα, στον ίδιο χρόνο αφαιρέθηκε και ο σφαγητηδικός καθετήρας και αντιμετωπίστηκε και η στένωση η οποία προκαλούσε σύνδρομο άνω κύλης φλέβας στο μεταξύ, έγινε αγκιοπλαστική και δώσε μια αξονική που δημιουργήθηκε για άλλο λόγο. Βλέπουμε πώς πορεύεται ο διοσφυϊκός καθετήρας στο εσωτερικό της κάτω κύλης φλέβας. Η ίδια ασθενής, παράλληλα, αφού έγινε αυτή η τοποθέτηση του διοσφυϊκού καθετήρα, άρχισε να εκπαιδεύεται για να περάσει σε περιτονιακή κάθαρση και εφόσον ήταν έτοιμη μετά από 45 ημέρες, προσήλθε πάλι στον αγκιογράφο για να αφαιρεθεί ο διοσφυϊκός καθετήρας που έχει τοποθετηθεί. Πράγματι, αφαιρέθηκε αυτός, αλλά τοποθετήθηκε ένας καθετήρας ασφαλείας έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο σύμβαμα από την κάτω κύλη φλέβα. Την επόμενη ημέρα η ασθενής παραπονέθηκε για ζάλι, γεγονός που έγινε υποψίες για αιμορραγία από το σημείο αυτό. Οδηγήθηκε κατευθείαν στον αξονικό τομογράφο, που διαπιστώθηκε ότι πράγματι δεν υπήρχε κάποιο όπως περιτονιακό αιμάτωμα. Εδώ βλέπουμε το βελάκι δείχνει τον καθετήρα ασφαλείας. Και εφόσον δεν υπήρχε κάποια επιπλοκή, αφαιρέθηκε και αυτός μετά από μία ημέρα και οι ασθενείς είναι ακόμα και μέχρι και σήμερα υπό περιτονιακή κάθαρση. Το τελευταίο περιστατικό είναι από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, δεν είναι από το τμήμα μας. Αφορά έναν ασθενή 56 ετών, ο οποίος ήταν COVID θετικός, ήταν σε συμπτική κατάσταση λόγω λίμωξης του access site που είχε δεξιά μυριαία. Δυσλειτουργούσε ο καθετήρας, ο μυριαίος που είχε και είχε αρχίσει να εμφανίζει υπερκαλεμία με όλες τις επικίνδυνες επιπτώσεις αυτής για τη ζωή του ασθενούς. Τώρα, από αυτή την εικόνα ακτινοσκόπησης παίρνουμε κάποιες πληροφορίες για το συγκεκριμένο ασθενή. Καταρχάς βλέπουμε ένα stent στη δεξιά λαγόνιο φλέβα, βλέπουμε ένα φίλτρο κάτω κύλης φλέβας και βλέπουμε έναν ιδιαίτερα μακρύ μοιραίο καθετήρα, ο οποίος ήταν γύρω στα 50 εκατοστά. Και αυτό μας προδίδει ότι προφανώς ο ασθενής αυτός έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές διαδοχικές θρομβώσεις του συγκεκριμένου access site, οι οποίες στην αρχή πιθανότατα να αντιμετωπίστηκαν με αυτό το stent και μετά να αντιμετωπίζονταν με συνεχώς αυξανόμενο μήκος του καθετήρα, προκειμένου αυτός να βρίσκεται σε βατό κομμάτι του φλεβικού δικτύου, ώσπου έφτασε δηλαδή αυτά τα 50 εκατοστά. Τώρα, γιατί τα λέμε αυτά? Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον καθετήρα, ναι, σωστά, με το άσπρο βέλος, το stent της δεξιάς λαγόνιου φλέβας με το κίτρινο και το φίλτρο είναι με το κόκκινο βέλος αυτό εδώ πέρα, αυτή η ομπρελίτσα. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέμε για να δικαιολογήσουμε αυτό που έγινε στη συνέχεια. Έγινε αγκιογραφία πάλι για να ελέγξουμε ότι πράγματι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εδώ βλέπουμε ότι στον τράχυλο υπάρχει μόνο παράπλευρο δίκτυο και στα μυριαία αγγεία βλέπουμε μία βατή μυριαία φλέβα δεξιά μεν και μία θρομβωμένη αριστερή λαγόνιο φλέβα. Ναι, πράγματι, εδώ. Με το κίτρινο βέλος. Εδώ βλέπουμε το παράπλευρο δίκτυο με το λευκό βέλος και το φίλτρο κάτω κύλης φλέβας πάλι εδώ με το κόκκινο. Τώρα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ίσως θα ήταν μια λύση
να προσπαθήσουμε διαδοχικές αγκιοπλαστικές να προσεγγίσουμε την κάτω κύλη φλέβα για μέσω της τρομβωμένης αριστερής λαγόνιας φλέβας. Ωστόσο, η ύπαρξη του φίλτρου κάτω κύλης φλέβας, το οποίο πιθανότατα να έχει μαζέψει και θρόμβους όλο αυτό το διάστημα, μας απομάκρυνε από αυτό το ενδεχόμενο. Και το ίδιο πράγμα, δηλαδή η παρουσία του φίλτρου, μας απομάκρυνε και από την λύση που δώσαμε στην προηγούμενη ασθενή που παρουσιάσαμε, δηλαδή τη βιοσφυγική τοποθέτηση καθετήρα αιμοκάθαρσης. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έγινε απευθείας παρακέντηση της δεξιάς υπατικής φλέβας και καθετηριασμός του δεξιού κόλπου διαμέσου αυτής και προώθηση ενός καθετήρα αιμοκάθαρσης διυπατικά πάνω από το σύρμα μας. Ο καθετήρας αυτός λειτουργήσε, έγινε αιμοκάθαρση στον ασθενή, ωστόσο λόγω της σοβαρής ειδικής του κατάστασης και όλης της επιβαρημένης του κατάστασης, απεβίωσε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Από αυτό που υπογραμμίζουν τη δυσκολία συσκεφέρει ανθρώπους με εξάντελη και επιμονή στο να μπορέσουν να χειριστούν τα πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα και πολλές φορές από όλα αυτά πρόβλημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αλλά είναι φανερό ότι όπου υπάρχει η μυστική γνώση και η ικανότητα, η δουλειά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για τους ανθρώπους. Δεν έχει τύχει στο περιβάλλον σας να έχετε κάποια προσπαθία, αλλά αν έχει τύχει, ξέρετε τι σημαίνει το θέμα της φύστηκες, είναι αυτό που κυρίως σας ευχαριστούμε για το ωραίο πρεσθυντικά. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση με το σχόλιο. Θα έχουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπούλια για την εξαιρετική προσφύγηση και για τα πρεσθυντικά. Και εδώ καλό απόγευμα και καλή αντοχή στη ζέστη. Ήταν για το τελευταίο μάθημα. Ναι, και το τελευταίο μάθημα που ήταν για τον κύριο Σουκρίδη. Δεν θα έχει μπορέσει να το κάνει, παρότι την επιθυμία του, τον βλέπω συνδεδεμένο από το κοινό. Να είναι συνδεδεμένο για κάποιου λόγου και επομένω μπορούμε να το μεταφέρουμε. Επομένω, κλείνουμε τη σεζόν. Ευχαριστήσω όσου ήταν συστηματικά παρόντε ή έστω και μη συστηματικά παρόντε. Του ομιλητέ κυρίω. Το ήταν όλοι εξαιρετικοί, άλλωστε αποδεικνύεται από τα κλικ του συνειδητού πόσο παρακολουθούνται αυτά τα μαθήματα και των υστέρων, ίσως και δεύτερη φορά, που σημαίνει ότι έχει κανείς να πάρει. Ευχαριστώ και με λιγάκι για την οργάνωσή τους και τις καλές επιλογές θεματολογίας και ομιλητών. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού, καλά να είμαστε, για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Σας ευχαριστώ κύριε Πούλια, κλείστε τη σειρά. Και κλείστε και πολύ καλά. Ναι, εικόνα παραλίας. Ναι, τώρα αξίζει η εικόνα εκείνη η τελευταία. Λοιπόν, σας χαιρετούμε λοιπόν, καλό απόγευμα.